Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που πραγματοποιεί η Επιτροπή Περιοχής Αττικής του ΚΚΕ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του αγαπημένου μας συντρόφου Μάκη Μαΐλη. Ο Μάκης Μαΐλης είχε γεννηθεί στην Ελευσίνα το 1950 από γονείς εργάτες βιοπαλεστές. Στην πολιτική του αφύπνιση και στην ένταξή του στο κίνημα επέδρασαν η συμμετοχή του πατέρα του στο ΕΑΜ στη διάρκεια της κατοχής, όπως και οι μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις της Εργατούπολης της Ελευσίνας. Αφιέρωσε όλη τη ζωή του στο κόμμα, υπηρέτησε με μαχητικότητα και σεμνότητα τις αρχές του ΚΚΕ, με ακλόνητη πίστη στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, κόντρα στην επίθεση και τον αντικομμουνισμό των επιτελείων του συστήματος. Όπως ο ίδιος αποτύπωσε σε βιογραφικό του σημείωμα τον Ιούλιο του 2000, έλεγε χαρακτηριστικά. Τώρα που γράφω τούτο το βιογραφικό σημείωμα, συμπλήρωσα 31 χρόνια οργανωμένης δράσης, από αυτά 27 ως μέλος του κόμματος. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτό το κόμμα θα με βρει και ο θάνατος. Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου. Άρα είναι φυσικό να αισθάνομαι ευτυχής και περήφανος. Σε αυτά τα χρόνια δεν θυμάμαι ένα σε μέρα που να είχα στο νου μου πρώτα κάτι άλλο και όχι το κόμμα. Η ζωή, η δράση και το παράδειγμα του συντρόφου Μαΐλη αποτελούν για εμάς τα νεότερα στελέχη και τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ πηγή έμπνευση για να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες του αγώνα. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα ακολουθήσουν σύντομη παρέμβαση από τον Χρήστο Κολοβό, στέλεχο του κόμματο, και η κεντρική ομιλία από τη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Σε αυτό το σημείο όμως, εκ μέρου τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, θα παραδοθούν στη συντρόφισσα Κατερίνα Σιδέρη υλικά αξίας από το αρχείο του κόμματο.